Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη τρίτη υποδρομία. Η καλή κίνηση ο Ντάιμο Γιώργο από την εσωτερική, όπω θέλει να οδηγήσει. Από τον Ματέο, ο οποίο τοποθετεί δεύτερο και στην τρίτη θέση. Queen Duffy, ο Κινήρα έχει τοποθετηθεί στην τέταρτη θέση και έμειναν πιο πίσω. Ο Χαβάη Μαέστρο, ο Σεν Νίκολα και ο Τάρα Στέρχομαι. Πολύ καλό ρυθμό με τον Ντάιμο Γιώργο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Και αν πρόκειται δύο μήκη τη Queen Duffy, ο Ματέο είναι στο μισό μήκο, στα 4-5 μήκη καραδοκεί ο Κινήρα. Μετά ο Στάικερ να ακολουθεί, ο Χαβάη Μαέστρο και ο Σεν Νίκολα στην τελευταία θέση. Συνεχίζουμε σε ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό. Ο Ντάιμο Γιώργο βρίσκεται στην πρωτοπορία. Με τον Queen Duffy και τον Ματέο στα 7-8 μήκη έμεινα πίσω ο Κινήρας, καθώς έχουμε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Με τον Ματέο τώρα να περνά δεύτερος, ο Queen Duffy μένει τρίτη, ο Κινήρας προσπαθεί και αυτός να μειώσει και φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει ύψος των 600 μέτρων. Ντάιμο Γιώργο στην πρωτοπορία, ο Ματέο είναι υποπίεση τώρα. Συνέχεια η Queen Duffy και ο Κινήρας, ο οποίος προσπαθεί και πλησιάζει τώρα το δεύτερο όμιλο. Πλησιάζοντας το 400 με τον Ντάιμο Γιώργο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Ματέο και ο Κινήρας, ο Ματέο Queen Duffy και ο Κινήρας, με τον Ντάιμο Γιώργο να παίρνει με προβάδισμα στην ευθεία των 4 μικών από τον Κινήρα, ο οποίος περνά στη δεύτερη θέση τώρα και προσπαθεί να μειώσει από τον Ντάιμο Γιώργο, ο οποίος έχει το προβάδισμα. Είναι πολύ μπροστά όμως ο Ντάιμο Γιώργο, είναι 5 μήκη μπροστά, 6 μήκη μπροστά από τον Κινήρα, πολύ πιο πίσω το τρίτο άλογο με τον Ντάιμο Γιώργο να είναι πάρα πολύ δυνατός σήμερα. Είναι 10 μήκη μπροστά. Ο Κινήρας προσπαθεί πλέον να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση. Θα κερδίσει πανεύκολα ο Ντάιμο Γιώργος. Συνέχεια ο Κινήρας, Σεν Νίκολας και Ματέο.